Εσύ πώς πιστεύεις ότι θα είσαι μετά από πάρα πολλά χρόνια? Αυτό που θα ήθελα? Όχι. Πώς πιστεύεις ότι θα είσαι? Αυτό που θα ήθελες όλοι κάτι... Το πιστεύω. Το πιστεύω... Κοίταξε, η ζωή είναι... Για πάντα. Θα σου ότι πω, θα κάνεις αυτά που σου αρέσουν μπροστά, όχι πίσω, όχι επιχειρηματικά. Επιχειρηματικά μπορεί να τα κάνεις... Ναι. Θα σου πω, επειδή θεωρώ ότι η ζωή από μόνη της είναι μια μεγάλη ανατροπή. Είσαι από αυτές που τους αρέσουν οι εκπλήξεις? Όχι πάντα. Και γι' αυτό δεν μου αρέσει να κάνω και εκπλήξεις. Κι εγώ έτσι είμαι. Δεν τις θέλω καθόλου τις εκπλήξεις, ναι. Και δεν κάνω και εκπλήξεις και δεν θέλω για να μου κάνω. Ακριβώς επειδή δεν μου αρέσει να μου κάνω, δεν τις κάνω κιόλας. Λοιπόν, γι' αυτό και λέω πάντα, τα όνειρά μου είναι κοντά. Δεν κοιτάω τόσο μακριά. Είναι περισσότερο γύρω-γύρω. Τώρα, τι κάνουμε τώρα? Διότι έχουν έρθει τόσο μεγάλες ανατροπές σε όλα τα πράγματα στη ζωή μου που θεωρώ ότι είναι δώρο-άδωρο να σκέφτεσαι από εκεί πέρα. Ήσουν από εκείνες που σε κάποια πράγματα λέγανε «εγώ αυτό δεν θα το κάνω ποτέ» ναι. Ή «δεν θα μου συμβεί ποτέ»? Ναι, μέχρι να καταλάβω ότι δεν υπάρχει πιο ουτοπική λέξη από το «ποτέ» και το «πάντα». Και το «πάντα», σωστό. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο λεξικό το «ποτέ» και το «πάντα». Παρ' όλα αυτά, στα 15, τα όνειρα που είχες βγήκανε, Νίνα? Για κάποιο λόγο, ό,τι έχω ονειρευτεί και έχω σκεφτεί για τον εαυτό μου, έχει συμβεί. Και καλό και κακό. Ονειρεύεσαι και τα άσχημα? Όχι, ονειρεύομαι, σκέφτομαι. Α, τα σκέφτεσαι. Γι' αυτό λέω, ονειρεύομαι, δηλαδή, τα καλά. Σαν φοβίες. Ακριβώς. Αυτό δεν θα θέλω να μου συμβεί. Ακριβώς. Ακριβώς. Και τα καλά και τα άσχημα. Τα έχω δει μπροστά μου. Γι' αυτό προσπαθώ να είμαι μαγνήτης καλών πραγμάτων, μην νομίζεις. Κάνεις ποτέ όμως την θετική σου σκέψη? Είμαι από την κορφή μέχρι τα νύχια μια θετική σκέψη και μια αισιόδοξη σκέψη. Αλήθεια σου λέω. Έχω μια εσωτερική δύναμη η οποία με βοηθάει σε όλα τα πράγματα και ορθώνω το ανάστημά μου χωρίς να φοβάμαι τίποτα και κανέναν. Και πάλι αυτό είναι, όπως λέμε για τη Ζωζό, είναι το κύτταρό της. Το κύτταρό μου εμένα μου αντλεί εσωτερική δύναμη. Απίστευτη. Εσύ, βρε παιδί μου, επειδή πραγματικά η εικόνα που έχω για σένα είναι πάντα μιας γυναίκας πολύ δυνατής. Είσαι τόσο δυνατή όσο φαίνεται. Δεν λυγίζεις ποτέ. Εννοείται. Κλαίς ποτέ εσύ. Αν κλαίω. Φοβάσαι πιο πολύ ποτέ και την για κόρη κάτι. Μου. Η κόρη μου με παρακαλεί, μιλήσει τα μάτια, βρε μου, να κλαίς έτσι. Όταν κλαίω με το παραμικρό, έτσι. Κλαίω γιατί μπορεί να φοβηθώ ότι έπεσε κάτω και χτύπησε και να σηκωθεί αυτή και να πει, αλλά δεν έπαθα τίποτα. Τι κάνεις έτσι? Κλαίω με το παραμικρό. Ναι, το δυνατή. Το δυνατή τι σημαίνει? Εγώ, ας πούμε, δεν έχω αυτή την εικόνα για σένα. Θεωρώ ότι λυγίζει σίδερα. Λυγίζω σίδερα όταν έχει να κάνει με τα παιδιά μου και με αυτά που μπορεί να προσβάλλουν τη ζωή τους. Εκεί πέρα λυγίζω σίδερα. Δεν καταλαβαίνω, Χριστό. Για τον εαυτό μου σε πληροφορώ ότι είμαι αληφή. Μπορεί να με κάνει όλο ό,τι θέλει. Απλά. Μπορεί να με χειραγωγήσει και να με κάνει ό,τι θέλει. Ξέρεις γιατί όμως? Γιατί δεν έχω πονηρό μυαλό και είμαι καλοπροαίρετη σε όλα. Γι' αυτό το λόγο. Όχι γιατί δεν έχω τη διάθεση να είμαι αλλιώς. Έχω τη διάθεση να είμαι καλοπροαίρετη. Έτσι είμαι. Φτιαγμένη. Τι να κάνω? Ναι, παιδί μου, έχεις τη διάθεση να είσαι καλοπροαίρετη, αλλά γυναίκα είσαι. Δεν μπορεί να μην κάνεις ποτέ καμιά δεύτερη σκέψη. Και δεύτερες και τρίτες σκέψεις κάνω πάντα. Οι οποίες όμως δεν υπερτερούν τις πρώτες. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε, αυτό που γίνεται είναι αυτό που σου λέω. Γίνομαι λιονταρίνα που λέμε για τους ανθρώπους που αγαπάω, αλλά για τον εαυτό μου δεν είμαι, είμαι γατούλα. Είμαι μία γάτα, πραγματικά. Δεν μπορώ να το προφυλάξω. Δηλαδή, τα μαθήματα στη ζωή μέχρι σήμερα δεν σου γίνονται μαθήματα? Τα παθήματα δεν σου γίνονται μαθήματα? Τα παθήματα μου γίνονται μαθήματα. Θα σου πω κάτι. Επειδή έχω μάθει στη ζωή μου να συγχωρώ γενικά, και να συγχωρώ και τον εαυτό μου για πάρα πολλά πράγματα, γιατί αυτό φέρνει και τη συγχώρηση για τους υπολείπους. Όταν παίρνω ένα μάθημα από ένα πάθημα, αυτό που κάνω είναι να φροντίσω να πραγματικά να μην το ξανακάνω στον άλλον που έχω πληγώσει. Θεωρώ απλά ότι ορισμένα πράγματα, τα οποία μπορεί να έχει κάνει σε έναν άνθρωπο ή να σου έχει κάνει αντίστοιχα, είναι ανεπανόρθωτα. Έτσι, εντελώς ανεπανόρθωτα. Πώς, με ποιο κριτήριο όμως λες? Οπότε τα παθήματα αυτό είναι ανεπανόρθωτο. Με ποιο κριτήριο? Ναι. Με το κριτήριο της αξιοπρέπειας. Πόσο θίγει την αξιοπρέπειά σου. Οπότε τα παθήματα που παίρνουμε, τα παθήματα μάλλον που λαμβάνουμε ή που θα υποστούμε, να το πω καλύτερα, για να μας γίνουν μαθήματα,
πρέπει να ξέρουμε ότι καταρχήν δεν θα ξαναδεχτούμε πράγματα τα οποία θα υποστούμε από τα παθήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, να μπει ένας άνθρωπος. Και όταν ένας άνθρωπος δεν έχει, πώς να το πω, έχει αυτό που σου λέω, έχει τη σκέψη την πρώτη, δεν έχει τη δεύτερη και την τρίτη, είναι δύσκολο να περάσει αυτή τη διαδικασία. Δεν μου λες, Νίνα μου, η μέχρι σήμερα ζωή σου και η εμπειρία σου, τι σου έδειξε στα λάθη που μπορεί να κάνουμε εμείς οι γυναίκες όταν είμαστε μέσα σε μια μεγάλη σχέση, 5, 10, 15 χρόνια. Υπάρχουν κάποια λάθη που γίνονται συχνά που μπορεί να τα έχεις δει, λέω, στη μητέρα σου, σε σένα, στην ξαδέρφη σου, στην κολλητή σου φίλη. Δεν έχει σημασία πώς θα αντιμετωπίσει ο καθένας μας, γιατί αλλού μπορεί να ενοχλήσει ή να τσιτώνει εσύ ή να σε πηγαίνει στην άλλη πλευρά, και αλλού εγώ όμως. Σε εμάς τις ίδιες τις γυναίκες, ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο συχνό μας λάθος? Ένα είναι. Ποιο είναι? Και θεωρώ ότι αυτό είναι το κακό όλων. Και είναι ασυγχώρητο λάθος. Εθελοτυφλούμε. Εθελοτυφλούμε. Βεβαίως. Και θεωρώ ότι είναι μεγάλο έγκλημα να εθελοτυφλείς. Προστά σε πράγματα τα οποία είναι εμφανή. Ας πούμε, ίσως συμβαίνουν. Αν αυτό... Δηλαδή, αν θες να δεις την πραγματικότητα σε κάποια πράγματα, θεωρώ ότι μπορεί να αποφύγεις πολύ μεγαλύτερα εγκλήματα. Κάποιοι άνθρωποι όμως δεν αντέχουν και να ζήσουν την αλήθεια και να τραβήξουν μια άλλη πορεία. Το δηλαδή, ξέρω. Και η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Μα το ξέρω, γι' αυτό τα παθήματα μας γίνονται που δεν μας γίνονται μαθήματα. Αυτό σου εξηγώ, ακριβώς αυτό σου έλεγα. Τα παθήματα δεν είναι εύκολο να μας γίνουν μαθήματα. Γιατί συνήθως εθελοτυφλούμε, γιατί φοβόμαστε, δηλιάζουμε να βλέπουμε την πραγματικότητα και την αλήθεια. Και θεωρώ ότι είναι τραγικό λάθος, γιατί αυτό φέρνει χειρότερα πράγματα στη ζωή σου. Καλύτερα να δεις την πραγματικότητα. Απογοήτευση από φίλο, φίλη, έχεις εισπράξει στα μέχρι σήμερα ζωή σου? Ενώ που πραγματικά να σε ταράξει, όχι στεναχώρηση, κατά καιρούς όλοι περνάμε, εντάξει. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ τυχερή από φίλους και φίλες. Αλλά περισσότερο από συνεργασίες, δεν θα έλεγα. Και πολύ μετρημένες. Συνεργασίες μπορεί να συμβούν πολλά. Ναι. Αλλά από φιλίες θεωρώ τον εαυτό μου τυχερή. Ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή. Έχεις σήμερα δίπλα σου ανθρώπους δικούς σου που να αισθάνεσαι ότι πραγματικά σε αγαπούν? Ναι. Και να είναι δοκιμασμένοι στον χρόνο. 100%. Και στις καταστάσεις. 100%. Οι φίλοι είναι το στήριγμά σου και είναι είναι τα αιώνια αδέρφια της καρδιάς σου. Είναι αυτούς τους οποίους θα έχεις δίπλα σου, και μάλιστα φαίνεται ότι ο φίλος είναι το εξής. Ο φίλος δεν φεύγει στην άσχημη, είναι πάντα δίπλα σου. Έτσι εκεί πέρα φαίνεται. Γίνεται το απόλυτο ξεσκαρτάρισμα. Ποιοι είναι οι πραγματικοί φίλοι? Εγώ έτυχε να έχω ένα καλό ένστικτο. Έτυχε όμως, θεωρώ. Σε όλα έχεις καλό ένστικτο? Όχι. Εντάξει. Να σου πω, η οικογένειά σου, εννοώ οι γονείς σου. Ναι. Τα αδέρφια σου, δεν ξέρω αν έχεις αδέρφια. Μια αδερφή έχω. Έχεις μια αδερφή. Mm. Εσύ είσαι για αυτό στήριγμα ή εκείνη για σένα? Οι γονείς μου και η αδερφή μου για μένα ήταν και θα είναι για πάντα το απόλυτο στήριγμα. Αυτοί που μου δώσανε το OK όταν ήμουν εγώ μικρή να ακολουθήσω αυτή την καριέρα, να αυτοπραγματωθώ, ήταν αυτοί. Αυτοί με στηρίζουν σε όλες τις δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Και δεν τους αλλάζω με τίποτα. Ακόμα και η μαμά μου, που τώρα η ζωή της είναι τα εγγόνια της, ας πούμε. Έτσι. Ο μπαμπάς μου με το δικό του στήριγμα, η αδερφή μου με τις συμβουλές της. Για μένα, και εκεί πέρα νιώθω ότι είμαι επίσης τυχερή, ότι μεγάλωσα σε αυτή την οικογένεια. Και θέλω κι εγώ να παραδώσω στα παιδιά μου τέτοια μαμά, όπως είναι η δική μου μαμά. Τη μικρή τη βαφτίσατε? Τη μικρή θα τη βαφτίσουμε την επόμενη χρονιά. Πώς θα τη βγάλατε? Εροφίλη. Εροφίλη. Ναι. Πώς το επιλέξατε το όνομα? Μ' αρέσει. Λοιπόν, απλά. Νίνα μου, είσαι πολύ to the point που θα λέγει δεν είναι Καραγιάννη οτιδήποτε λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ήρθε σήμερα. Πρέπει να περάσω διαφημίσεις και να κλείσουμε σιγά σιγά το πρόγραμμά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Και εγώ το ίδιο. Θα έχεις, όπως φαίνεται, μια πολύ δημιουργική χρονιά. Έτσι φαίνεται. Να έχεις και δύναμη. Σε να προχωράς και να ξεκινάς πολύ τη μέρα σου με χαμόγελο κάθε μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Τα παιδιά μας να είναι καλά και όλα τα άλλα θα γίνουν. Ακριβώς όπως τα λες. Έτσι.